Εξοργισμένη με τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο, είναι παράγοντες της πρώην Περιφερειακής Αρχής Δυτικής Ελλάδας, αναφορικά με τις δηλώσεις του γύρω από το θέμα της ανάπλασης του πρώην εργοστασίου Λαδόπουλου στην παραλιακή της Πάτρας. Ο Υπουργός, μιλώντας στο Max FM, επί της ουσίας είπε ότι δεν έχει βρει φάκελο για ένταξη του έργου στο πρόγραμμα Φιλόδημος, χαρακτηρίζοντας ως πρόχειρο το σχεδιασμό που είχε κάνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Με αυτές τις δηλώσεις του κυρίου Θεοδωρικάκου, το έργο ύψους περίπου 120 εκατομμυρίων ευρώ βρίσκεται στον αέρα. Τα στελέχη της πρώην Περιφέρειας κατηγορούν τον Υπουργό και την κυβέρνηση για έλλειψη πολιτικής ευθύνης, με δεδομένο, όπως λένε, ότι έχει κατατεθεί ο σχετικός φάκελος προς χρηματοδότηση από το Φιλόδημο. Ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κώστας Καρπέτας, ο οποίος ήταν στενός συνεργάτης του πρώην Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα και ένας από εκείνους που είχαν χειριστεί το θέμα, επιτίθεται στον Υπουργό Εσωτερικών για τα όσα υποστηρίζει. Ο κ. Καρπέτας καλεί όσους δημοσιολογούν να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα δεδομένα που υπάρχουν και κατηγορεί ευθέως τον κύριο Θεοδωρικάκο για έλλειψη πολιτικής βούλησης για χρηματοδότηση του έργου. Τονίζει πως υποβάλανε ολοκληρωμένο φάκελο με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο Φιλόδημο. Εάν δεν έχουν την πολιτική βούληση να το εντάξουν, αυτοί πρέπει να ελεγχθούν και όχι εμείς, ανέφερε χαρακτηριστικά.